Έργα ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ Ακομοτηνής, αναβαθμίζοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της υποδομής της στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου. Στόχος ήταν η αναβάθμιση των υποδομών στην ίδρυυση και την αποχέτευση. Αφορούν τροφοδοτικούς αγωγούς, δεξαμενές. Έχουμε αντικαταστήσει τα δίκτυα στο 25% της πόλης. Μαζί με, με την τελευταία ένταξη που είχαμε στο Φιλόδημο σε 35 περίπου οικισμούς. Πλέον και με τον τελευταίο Φιλόδημο δεν έχει μείνει σχεδόν κανένας οικισμός, εκτός από έναν, τον οποίο θα το εντάξουμε στο επόμενο μέτρο που θα βγει στην ίδρυση. Έχουμε πλήρη οριμότητα, που να μην έχουμε αντικαταστήσει τα δίκτυα ενώ ήταν για αντικατάσταση. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του νέου υδραγωγείου στη θέση του υπάρχοντος, έργο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα του νερού που τρέχει στις βρύσες των Κομοτηναίων. Η στόχευση ήταν να αντικατασταθούν τα εσωτερικά δίκτυα όλων των οικισμών και της πόλης εκεί που έχριζε. Στόχος μετά, δεύτερος, ήταν να αναβαθμιστεί η ποιότητα του προσφερόμενου νερού. Αυτό δεν είχε νόημα να το κάνεις νωρίτερα, γιατί μια καλή ποιότητα νερού, όταν το βάζεις σε άχρηστα δίκτυα, πάλι καταστρέφεται. Είναι δωράδωρο δηλαδή. Γι' αυτό και η σειρά με τον οποίο γίνανε τα έργα δεν ήταν τυχαία. Και αυτό έγινε με το καινούργιο υδραγωγείο. Και με τη νέα ένταξη που έχουμε, που είναι μεταφορά νερού από το φράγμα της Γραετινής στο υδραγωγείο μας, να δώσουμε ένα άλλο σημείο υδροληψίας για την πόλη και τους οικισμούς της Κομοτηνής, ώστε να εξασφαλίσουμε και ποσότητα πόσιμου νερού. Η διοίκηση του Δημήτρη Καρασταύρου κατάφερε να προχωρήσει και το έργο μεταφοράς νερού από το φράγμα της ΔΕΗ στη Γρατινή. Είναι προϋπολογισμού σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ. Θα εξασφαλίσει μια μεγάλη ποσότητα νερού ετήσια, αποδεσμεύοντας παράλληλα και τη ΔΕΙΑΚ από τις γεωτρήσεις. Είναι ένα έργο της τάξης των 7 εκατομμυρίων ευρώ σε προϋπολογισμό και ήταν το έργο που ήταν πρώτο στην κατάταξη των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ. Στην αξιολόγηση που έγινε. Έτσι ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος παρέμβασης σε βασικές υποδομές για τη ΔΕΗ Ακομοτηνής, όπου πλέον φυσικά οι ανάγκες ποτέ δεν σταματούν, πάντα πρέπει να βελτιώνονται, αλλά τουλάχιστον ο βασικός κορμός για τα υδραυλικά συστήματα που καλύπτουν την ίδρυυση σε ό,τι αφορά την πόλη αλλά και τους οικισμούς έχει ολοκληρωθεί. Ενταγμένα σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι επίσης δύο έργα για τον απομακρυσμένο έλεγχο και το χειρισμό του συνόλου του δικτύου της δημοτικής επιχείρησης. Με την υλοποίηση και αυτού του έργου, η ΔΕΙΑ καλύπτει όλη την περιοχή ευθύνης της. Επόμενος στόχος είναι η κατασκευή του φράγματος συμβόλων, για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση που βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Έχουμε καταθέσει και μία πρόταση για το φράγμα συμβόλων, ένα έτσι εμβληματικό έργο για τη ΔΕΙΑ και την πόλη, όπου μιλάμε για ένα έργο της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σε στάδιο αξιολόγησης. Ευελπιστούμε, εάν και αυτό το έργο πάει καλά και έχουμε την ένταξή του, σημαίνει ότι εξασφαλίζεται διαπαντός πληρότητα σε νερό ίδρυυσης για την πόλη, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι τέτοια διαχείριση των υδατικών πόρων, όπου θα μας δίνουν τη δυνατότητα να επεκταθούμε και συνάρδευση. Και αυτός είναι ο στόχος ακόμη και με τον αγώ της Γρατινής, αν θέλετε. Διότι η ΔΕΗ Ακομοτηνής θα συνεχίσει να έχει είτε την εδρομάστευση είτε το νέο φράγμα το δικό της. Οπότε σε περιόδους όπου το νερό του φράγματος Γρατινής, όπως είναι τώρα, περισσεύει σε πολλές χρονικές περιόδους μέσα στο έτος και εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη και ζήτηση, να χρησιμοποιείται η άρδευση.